σωστά. Αυτό που είπα στην ομιλία μου είναι ότι 50,5% των Γερμανών και 40,2% των Βρετανών επιλέγουν με βάση το κλασικό μοντέλο ήλιο-θάλασσα τις διακοπές των επόμενων 12 μηνών. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο είμαστε απολύτως τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα ωραιότερα πακέτα ήλιο-θάλασσα. Είναι πανέμορφη θάλασσα, είναι πολύ ευχάριστος ο καιρός, δεν έχει ακραίες θερμοκρασίες. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, ένα τόπο που φιλοξενεί λαούς χιλιάδες χρόνια, όχι τώρα, δεν είναι καινούριο. Οπότε είναι σημαντικό να αναπτύξουμε και να εμπλουτίσουμε το προϊόν, γιατί σε γενικές γραμμές η έννοια μαζικός τουρισμός ηλιοθάλασσα δεν έχει, ας πούμε, πάντα την καλύτερη κατανόηση ή αντίληψη από τους συμπολίτες μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικός. Η μεγάλη πρόκληση για την υπόψη και τον τουρισμό την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει η Ομοσπονδία είναι ότι 90% τουριστικού ΑΕΠ προκύπτει από 5 περιφέρειες της χώρας. Οι υπόλοιπες, ας πούμε, 8, όλες μαζί μοιράζονται μια πίτα του 10, 12, 15% του τουριστικού ΑΕΠ. Οπότε, αφενός πρέπει να αναπτυχθούν και εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή λοιπές μορφές τουρισμού για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε, ας πούμε, τουριστικό πλούτο και σε άλλες περιφέρειες, αλλά αυτό προφανώς θα πρέπει να γίνεται με μια παράλληλη ανάπτυξη, βιώσιμη, αν θέλετε, με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον κλπ. Των περιοχών που είναι ήδη ανεπτυγμένες. Με εξωστρέφεια γυρνάμε όλη την Ελλάδα, διοργανώνουμε εδώ το δεύτερο περιφερειακό συνέδριο με σκοπό να έρθουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να αναδείξουμε αυτά τα οποία είναι τα βασικά προβλήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητάμε για την ανάπτυξη του τουρισμού. Μια ανάπτυξη του τουρισμού η οποία δεν έχει να κάνει με αφίξεις και με νούμερα, αλλά έχει να κάνει με υποδομές, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να σχεδιάσουμε σε ένα στρατηγικό πλαίσιο, ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία να αναδείξουμε και να δείξουμε το πού μπορεί να φτάσει πραγματικά ο τουρισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι από τον τουριστικό κλάδο διαχέεται ο τουρισμός. Περίπου τα 2 με 3% ανεβαίνουν σε όλες τις υπόλοιπες κοινωνίες, σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να απλώσουμε και να επιμήκυνουμε αυτό το οποίο πραγματικά φέρνει πλούτο στη χώρα μας. Ποιος είναι ο λόγος για την Κρήτη? Ο στόχος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι ίδιος για όλες τις περιφέρειες. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλες τις περιφέρειες, ώστε να ακούσουμε, να αναδείξουμε, να πάρουμε, αν θέλετε, τα προβλήματα, τα θέματα τα οποία έχετε και να τα ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά σε κυβερνητικό επίπεδο με τους συνομιλητές μας, ώστε να πιέσουμε αντίστοιχα και εμείς από τη δική μας πλευρά να δώσουμε λύσεις. Ο στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στους συναδέλφους, να ακούμε τις ανάγκες τους, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε οπουδήποτε μας χρειάζεται. Αυτό νομίζω ότι έλειπε όλα αυτά τα χρόνια από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, να έρθει ακόμα πιο κοντά στα μέλη και με τα περιφερειακά συνέδρια ερχόμαστε πιο κοντά, αλλά φυσικά δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε το άνοιγμα και συνεχίζουμε να είμαστε συνέχεια κοντά, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτά τα οποία προβληματίζουν τις περιοχές να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε, που κατά κύριο λόγο για μας είναι υποδομές στην παρούσα φάση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα γιατί είναι το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο της Vox. Βρεθήκαμε όλοι ξενοδόχοι ενωμένοι, γιατί αυτό πρέπει να είμαστε για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα, όπως είναι η βιωσιμότητα, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, πράγματα που σίγουρα προβληματίζουν το αύριο της ξενοδοχείας. Πρέπει να τα δούμε ενωμένοι για να μπορούμε να βαδίσουμε στο μέλλον σωστά όλοι μαζί.